ασθενό που χτυπά ένα σήμαντρο καθημερινό. Για σε μη κι αγιό κλίμα το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες δειλοί, πολεμούν κι αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Τι έγινε, ρε Μάγκες, πώς πάει? Όλα καλά. Σύρμα, ήρθε το υγειονομικό. Δεν βλέπω κινητικότητα, μπουφές που είναι. Ποιος μπουφές, από τώρα? Αν τα βγάλω από τώρα θα φωνάζεις, θα λες, θα γκρινιάζεις το βράδυ, θα λες ότι σου βγάλα τα παγιάτικα. Λέει, δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα, θες να μπεις? Έλα, παππού μου, να σου δείξω τα μπελοχωραφά σου. Τα βασικά είναι έτοιμα. Τώρα συζητάγαμε πώς θα στολίσουμε λίγο το μαγαζί το βράδυ. Α, είπα κι εγώ. Από ψαρικά είμαστε εντάξει, στα κουδάκια, γαριδούλες, όλα αυτά είναι εντάξει. Έλα, μα να μας διαβάσει όλο τον κατάλογο, ό,τι ζήτησες θα το έχεις. Είπαμε ό,τι εκλεκτών. Θέλω να είναι όλα στην τρίχα, έτσι. Μία φορά παντρεύεται κανείς. Να, μην το ξαναπείς αυτό. Άστε, γιατί κι άλλοι το πρώτο παντρεύτηκαν. Δεύτερη, τρίτη, άστο. Γιατί το είπες τώρα αυτό? Για κουβέντα είπα, παιδί μου, μην το γνωσουζεύεις, σου λέω. Α, είπα κι εγώ. Χαιρετώ την ομίγυρη. Μπάμπη, εσένα ήθελα, σε χρειάζομαι, γιατί θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Τι να κάνω που ένας νεαρός με θεωρεί ως τη μοιραία γυναίκα της ζωής του? Τυφλό το παιδί? Όχι, ερτιμελής και υγιέστατος. Ποιος λες, αυτός που σε έψαχνε προχτές? Ναι, Ηρακλή μου, αυτός ο βιομήχανος. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Είναι πολύ πιεστικός, μέχρι και πρόταση γάμου μου έχει κάνει. Εμέσως βέβαια. Α, χάνει λάδια, δεν υπάρχει. Ναι, εσύ το λες αυτό που έχεις τα χάλια σου και σε διεκδικούν δυο γυναίκες? Αν είσαι πάλι τα ίδια, άντε παράτα μας τώρα κάτι και το τελευταίο βράδυ μου απόψε. Πριν από το γάμο εννοώ. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι τώρα, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Κι εγώ. Πολύ. Ναι, θα σε πάρω άλλη ώρα. Ακόμα δεν πήγες στην εκκλησία και άρχισες τα ναι και τα όχι. Πολύ ύποπτο αυτό. Αλλά τι να πεις, όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχετε. Εσύ, Ηρακλή μου, τι γνώμη έχεις για την περίπτωσή μου? Δεν ευκαιρώ τώρα, κύριε Μαριάρθη, έχω δουλειά. Μπάμπη μου, εσύ... Α, το γουρούνι έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει. Γουρούνια! Αμάρε, θα μας τρελάνει αυτή. Έχω τα προβλήματά μου, έχω τις ετοιμασίες μου, το κάνω, έχω και τη Μαριάρθη με τις τρέλες της. Τι είναι αυτή η γυναίκα? Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς πάει? Τι να γίνει, εδώ μια χαρά πάει. Καλύτερα από ό,τι πήγαινε με την Αναστασία. Μπράβο, αγοράκι μου, τέτοια θέλω να μου λες. Ναι, καλώς την είναι. Τι έχεις εσύ, κύριε, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή? Το κεφάλι μου βουίζει. Κουδούνι με κάνεις χτες. Εγώ φταίω, ρε. Δεν σου είπα να μην πηγείς. Πού το πήγες το μωρό, ρε? Εδώ απέναντι μωρό, στο μπαράκι. Καλά ρίχνει ένα χορό, ε. Καλό, καλό. Πρώτη. Εσείς μέχρι χτες βγάζετε τα μαχαίρια όμως, ε. Εντάξει, όλα τα βρήκαμε. Γίναμε φιλαράκια καλά. Α, κοίτα, μην τα παραβρείτε μονάχα, έτσι, γιατί είναι μικρό αυτό. Θα μπορούσε να είναι και κόρη σου κιόλας. Όχι και κόρη του. Ο πατέρας μου πέθανε. Η μάνα μου έφυγε και εγώ γονείς δεν θέλω. Αργυράκι, άστα αυτά. Τέρμα τα ξενύχτια παράτατα και άντε σχολείο, γρήγορα. Δεν έχω σχολείο σήμερα και δεν χρειάζομαι και δαιμόνα. Και αν κάποιος είναι ο μεγαλύτερός μου, δεν πάει να πει ότι αυτόματα είναι και πατέρας μου. Πω, καλά τώρα τα βρήκε με εμένα και άρχισε να τα χώνει σε σένα. Έρε, γλέντια. Άκου, μικρούλι. Εγώ σε έχω δει εδώ πέρα στο πεζοδρόμιο να μπουσουλάς με τις πάνες. Λοιπόν, μη μου μιλάς εμένα έτσι και μη μου βγάζεις λόγια, διότι θα αρπάξω τίποτα αγκινάρες στα χέρια και θα σε στρώσω το κυνήγι. Πολύ βαράτε, ρε παιδί μου, σε αυτό το δρόμο. Πήξαμε σαν τριλίκι. Δεν με αφήνετε ήσυχη, λέω εγώ. Κοίτα το μικρό δηλαδή που έβγαλε γλώσσα και δεν της φαινότανε. Θα το χτυπήσω. Αχ, τι αγόρα μου, καλά που σε βρήκα μόνος σου. Τώρα καλά, κακά. Τέλος πάντων. Ναι, Μαριάννη μου. Εσύ, μόνο εσύ μπορείς να με συμβουλεύσεις. Είσαι το κατάλληλο πρόσωπο. Είσαι τόσο βέβαιη που κάθε προσπάθεια να σε μεταπίσω θα πάει χαμένη, νομίζω. Πρόκειται για ένα θέμα προσωπικής φύσεως, αλλά επειδή ανήκουμε στην ίδια κοινωνική τάξη, είμαι σίγουρη ότι απευθύνομαι στο σωστό άνθρωπο. Θέλω να σε ρωτήσω, αρμόζει σε μια γυναίκα της δικής μου καταγωγής να παντρευτεί έναν άντρα νεότερό της ή έστω ακαθορίστου ηλικίας? Κοίταξε, είναι θέμα αισθητικής. Τι
Τι εννοείς? Πάντως εγώ να σου εξηγήσω, κοίταξε. Με ερωτεύτηκε ένας νέος, 40, 50, 60, τέλος πάντων κάπου εκεί, ο οποίος με είδε στις ειδήσεις και έχει χάσει τον ύπνο του. Με πλησίασε, μου εκμυστηρεύτηκε τον ερωτά του και δεν εννοεί να δεχθεί ως απάντηση την άρνησή μου. Και σε ρωτώ τώρα, μπορώ εγώ στην ηλικία μου και με κορίτσια της παντριάς να παντρολογέμαι η ιδία? Μαριάνθη μου, αν συνειδητοποιούσες αυτά που λες, θα καταλάβαινες ότι την απάντηση την έχεις δώσει μόνη σου. Δηλαδή να υποθέσω ότι... Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάντως, καλό θα ήταν να κρατάς και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Τα ενίκω μη ενδύμω, Μαριάνθη. Εμένα ο πατέρας μου, ο υπουργός, με έμαθε να είμαι πολύ του Δήμου. Καλά, ό,τι πεις. Κοίταξε, Μαριάνθη μου. Εγώ πάντως ήρθα εδώ για να πιω ένα καφεδάκι με την ησυχία μου, ε. Μάλιστα. Αφού ενοχλώ, να φύγω. Ευχαριστώ, Διαγόρα. Ηρακλή. Ποιο, κύριε Διαγόρα? Ηρακλή, φτιάξουμε ένα καφεδάκι. Βαρύ γλυκό, τον χρειάζομαι. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάω στη γυναίκα σου απέναντι. Την πρώην. Επιμένω, πάω στη γυναίκα σου απέναντι. Επιμένω την πρώην. Και εγώ επιμένω, πάω στην πρώην σου. Στη γυναίκα σου, με μπέρδεψες. Να κάνω ένα κουρεματάκι, γιατί χρειάζεται κι αυτό. Και ρίχνε και μια ματιά στο μαλλί. Εντάξει, τα κοιτάω εγώ. Εντάξει. Ήρθαν τα λουλούδια για το γάμο, ρε. Αμα, ποιο λουλούδια να θέλει? Ποιο μου στέλνει τόσα πολλά λουλούδια, ρε παιδιά? Μαριάνθη, σε λένε. Το προσπερνάω, αγόρι μου, κάνω πώς το κατάλαβα. Για τη Μαριάνθη είναι τότε. Στη γωνία εδώ πέρα είναι το μαγαζί για τη Μαριάνθη. Με τα εσόρουχα, εκεί θα τη βρείτε. Θέλετε πηξίδα, μήπως? Θα το βρούμε, ευχαριστούμε. Ένα αριστερό. Ένα αριστερό. Ένα κι άλλα γι' α πούμε, γιορτάζει. Όχι, ρε, υπάρχει Αγία Μαριάνθη. Τότε. Ποιος ξερίζεσαι τον κήπο για χάρη της? Κάποιος ερωτευμένος, λέει. Ο οποίος, λέει, είναι νέος και ο οποίος περιέργως δεν είναι τυφλός, λέει. Καλημέρα. Πέρασε. Σε περίμενα. Είμαστε εντάξει. Τη Δευτέρα θα καταθέσω όλα τα χαρτιά για την αψηλάυση της δίκης σας. Μαζί και όλα τα νέα στοιχεία εναντίον του Διαγόρα πάλι. Νομίζω τα καταφέραμε καλά, ε. Προετοιμαζόμασταν όμως πολύ καιρό. Ωραία, λοιπόν. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Τέλειωσε η ώρα. Παίρνουμε τα ψέματα. Κουρεύεις το γαμπρό. Αχ, ρε Μπάμπη, να δω να γίνεται αυτός ο γάμος και να μην το πιστεύω. Ορίστε. Ντενίς, αν ξέρεις κάτι για τη Φόφη, πες το τώρα να προλάβουμε να διευρύνουμε, κατάλαβες? Τι να ξέρω, ρε Συμπάμπη, εννοούσα δηλαδή να... Βρε, κάτσε εκεί πέρα τώρα να σε κουρέψω, άντε, άντε. Πες μου τι ξέρει για τη Φόφη και άσε το κούρεμα. Κατάλαβε, το αύριο παντρεύομαι. Βρε, τίποτα δεν ξέρω, τίποτα. Να, εννοούσα που έχω ζήσει όλο το ειδήλιο από την αρχή. Άσε τις γυριστές. Δεν κάνω γυριστές, ρε Συμπάμπη μου, δεν κάνω. Απλά, να, θυμάσαι, ρε, εσύ που τα λέγαμε. Θυμάσαι που την ήθελες. Και εκείνη δεν με ήθελε ούτε με σφαίρες. Καλά, μωρέ, εντάξει. Πάντα κάποιος κάνει την αρχή. Εγώ ξέρω κάποιους που το κάνουν μαζί, ακαριά. Δηλαδή που λειτουργούν ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, την ίδια στιγμή, πώς το λένε? Ναι, καλά, Μπάμπη μου, αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Προσγειώσου. Μήπως έχω παραπροσγειωθεί, Ντενίς? Εξάλλου, γάμος, κατάλαβε το, δεν είναι επαγγελματικός συνεταιρισμός. Σιγά, μωρέ, καμιά φορά είναι. Και δεν είναι και κακό. Αυτά τις είπες και την έψεις. Ποια, μα τι λες, ρε Μπάμπη, τώρα? Άσε, ρε Ντενίς, νομίζω δεν καταλαβαίνω τώρα. Αν δεν ήσουν εσύ, εγώ σου είπα να της μιλήσεις, βέβαια δεν λέω, αλλά η Φόφη ούτε ήθελε να με δει. Αόρατος, δεν υπήρχα. Και μέχρι χθες, που λέει ο λόγος δηλαδή, μέχρι στο ψηλό. Αλλά τώρα λέει Μπάμπη μου και δεν το πιστεύω. Γυρίζω και νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος. Εντάξει, ρε Συμπάμπη, αλλάζουν οι άνθρωποι. Έπειτα είδε πόσο γλυκός είσαι, πόσο γαλαντόμος. Είδε και τα άλλα. Τα άλλα. Και αυτά εσύ τις τα πες. Μην νομίζω ότι δεν το ξέρω. Εκείνη μου το είπε. Ήθελα να ξέρω πού στο διάλογο το κατάλαβες όμως εσύ. Α, Μπάμπη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εμένα κόβει το μάτι μου. Τι διάολο, ρε. Φαίνεται από μακριά ότι είσαι τούρμπο, χιλιόμετρα μακριά. Πάντως, σημασία έχει ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά που λέει η Φόφη και κάνει είναι σκέτη λογική.
Ε, καλά, και εσένα τι σε πειράζει, δηλαδή. Μαλακίες λέω, ε. Ευτυχώς που το είπες, γιατί θα στο έλεγα εγώ. Δεν ξέρω, ρε Ντενίς, φοβάμαι για αύριο. Τι φοβάσαι, καλέ, μήπως και δεν έρθει η Φόφη στην εκκλησία? Και αυτό μπορεί να συμβεί. Α. Όπως η Φόφη είπε το ναι, μπορεί ξαφνικά να πει το όχι. Όχι, όχι, μπάμπη μου. Μην το φοβάσαι. Γιατί να σου πω, όταν η Φόφη λέει ναι, σε διαβεβαιώ πως είναι ναι. Όχι! Όχι! Μα εσύ δεν είχες πει ναι. Είπα, ξύπα! Ποιος θα με εμποδίσει τώρα να πω όχι? Εγώ με αυτό το πράγμα πάνω στην πουμπονιάρα που είναι και μπαναλαρία σκέτη, γάμο δεν κάνω! Δεν μου λες, μαζί δεν τη διαλέξαμε? Ναι, αλλά στη φωτογραφία ήταν πιο διακριτικό. Κοίτα, 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 άσχος! Καλέ, είναι τελευταία λέξη της μόδας, το κατάλαβες, το κατάλαβες. Εμένα δεν μ' αρέσει! Λοιπόν, πάρ' το και να πας από εκεί που τις πήρες και να του πεις θέλω σκέτες, κλασικές, άκουσες! Κατακαημένε μπάμπη, τι σου μέλε να πάθεις. Α, τι είπες, τι είπες, άκουσα τι είπες. Α, άκουσα να σου πω, φιλενάδα, το στόμα του άντρα σου να παναβουλώσει, όχι το δικό μου. Εγώ είμαι ελεύθερο πουλάκι, το κατάλαβες? Κατάλαβα. Λοιπόν, να τον πάρεις τηλέφωνο τώρα και να πάει να του πεις να αλλάξει τις μπομπονιέρες τώρα. Τι θέλω και ανακατεύομαι, τι θέλω και ανακατεύομαι. Δεν μου λες, εσύ δεν είχες πει ναι? Ε, τώρα λέω όχι. Καλέ, τον σκότωσες τον άνθρωπο. Και τι την εμποδίζει, ρε Ντενίς, να ξεπίτωνε? Σώπα, καλέ, τώρα παραμονή. Τελευταία στιγμή του γάμου. Γιατί, εδώ σοβαροί άνθρωποι με τις τράπεζες δεν είναι, τι έγινε? Ή βγήκαν τη μία μέρα και είπανε θα γίνει συγχώνευση, ο αραβόνας του αιώνα, και την άλλη είπανε όχι. Εδώ δεν κολλήσαν ο Χαλκιάς με τον Κωστόπουλο, θα κολλήσει η Φόφη? Είναι να μην πάρει ανάποδα, σου λέω. Άσε, πας στο διάλο. Σώπα, μωρέ, μπάμπη, μην γκρινιάζει. Σύνελθε, λοιπόν. Κάτσε να βάλω γόλι μου την τεχνική. Θα σε κάνω κούκλο, αγόρι μου. Ο πιο σεξι γαμπρός του Θησίου θα σε. Μην τα πάρεις και πολύ όμως, έτσι. Σιγά να μην και λίγο, γιατί είναι που δεν είναι. Μην εξαφανίζεται. Ο Πότης λέει να έχει λίγο αέρα το μαλλί. Δεν μου λες, με το κουστούμι εντάξει? Ναι, ναι, εντάξει το κουστούμι. Παπηγιόν θα βάλεις τελικά? Και παπηγιόν πήρα και γραβάτα πήρα. Και θα έρθει ο Πότης τελευταία στιγμή να διαλέξουμε, λέει, ποιο μου κάνει. Πρέπει να είμαι, λέει, τρέντι. Τι ιστορία, τι είναι αυτό το τρέντι, ρε, λέει. Σκατούλες, ξέρω εγώ, μωρέ, τι είναι. Τα ακούω που το λένε όλοι και κάνω κι εγώ τι ξέρω, αλλά μπουρδες, μπλε. Γεια σου, ρε Ντενίς, γι' αυτό σε πάω. Γι' αυτό σε πάω, γιατί δεν είσαι δίθεν. Ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Μοιάζουμε, πώς το λέει. Να σου πω, ρε, εσύ. Και ο Πότης πώς θα σε ντύσει, αφού θα ντύνει την ύφη? Τώρα δεν ξέρεις τώρα, αυτός θα προλαβαίνει όλα. Το πιο γρήγορο πιστόλι είναι. Έλα, εντάξει, τάξει, τάξει, μην τα πάρεις τώρα, κάτσε, ρε παιδί. Έλα, γκρινιάρι, λίγο τις φύτρες πήρα, λοιπόν. Είναι αυτό, το τάλι, να έχει λίγο έτσι τώρα. Έτοιμος είσαι, να, έτοιμος. Κάτω από εκεί, από εδώ, τι να πάρει. Λοιπόν, άντε, γκρινιάρι, καλώς όρισες στο κλαμπ των παντρεμένων, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Και σου εύχομαι, ρε μπάμπη, να μην μπεις ποτέ στο κλαμπ των χωρισμένων. Ρε μπαμπίνο, απόψε είναι το τελευταίο σου βράδυ που είσαι ελεύθερος. Το έχεις σκεφτεί καλά? Όχι, θα το σκεφτώ το βράδυ. Καλά το βράδυ, αγόρι μου. Αγόρι μου, θα τα σπάσουμε. Θα το κάψουμε για σένα. Όχι, 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 δεν θέλω εμπρισμούς. Δεν θέλω εμπρισμούς. Να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε γυαλιά καρφιά. Φωτιές όμως όχι. Όχι φωτιές, όχι φωτιές. Τα φαρμάκια, γεια σου. Ήθελα να σαν τα μονά. Να σου λέγα τα πόσα. Κι αν δε σου γυρίζα Δεν
Να είστε καλά στην υγεία σας, κύριε Διαγόρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι δεν βγαίνετε συχνά από το σπίτι και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Η τιμή είναι δική μου που βρίσκομαι στη χαρά σου. Εγώ δεν ξεχνάω, Μπάμπη. Εσύ έδωσε το αίμα σου για μένα. Αυτό δεν το ξεχνώ. Μην το ξαναπείτε. Εγώ το καθήκον μου έκανα. Συγγνώμη που κάθομαι και λίγο μακριά σας, αλλά ένεκα κουμπαριά με τον γιατρό. Εκείνο συνδυασμό, καταλάβατε γι' αυτό. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Άντε, στην υγεία σου και η ώρα η καλή. Ευχαριστώ και στα δικά σας. Συγγνώμη. Μπούρδα είπα, ε. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρεις ποτέ. Άντε, να είστε καλά. Για να μην παρεξηγηθώ, με συγχωρείτε να πω και δύο κουβέντες με τα μπακούρια, ε. Άντε, παιδιά! Άντε και στα δικά σας, η ελεύθερη! Άντε, στα δικά σας! Τα παιδιά από εδώ, πες στον Μπάμπη! Τα παιδιά, ρε, ποια παιδιά, στο Σωτήρι, εμείς πάει, τελειώσαμε! Ναι! Γολοκυθιά να παίξουμε τώρα! Από εκεί είναι χωρισμένη, από εδώ είναι η ελεύθερη τώρα! Άντε, κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή, την έκανα, ξεκινάμε! Άντε, ένας, ένας, στον Μπάμπη! Μπάμπη, τα δυνάμει, Μπάμπη! Πάντα, αγόρι μου, πάντα! Άντε, γεια σας! Πάρε! Πάρε, δεν αισθάνομαι καλά. Oh. Είναι οι τελευταίες στιγμές, κατάλαβες. Τελειώσαν τα ψέματα. Η ώρα είναι καλή, λοιπόν. Η ώρα είναι καλή. Η ώρα είναι καλή. Θα είναι η ώρα είναι καλή. Πότε τι θες εσύ εδώ με τις γυναίκες? Εγώ χωράω παντού. Θα χορέψω πρώτα με την Ήφη και μετά θα πάω δίπλα στους άντρες. Να φέρω και νέα. Τανιές, είδε χορεύεις. Α, εγώ δεν ξέρω και τους χορούς. Στην πατρίδα μου χορεύουμε πολύ, αλλά άλλους χορούς. Διαφορετικούς. Κάθε τόπος έχει τους δικούς χορούς. Γεια σας, κύριε Διαγόρα. Είστε κάλμα, ήρεμοι άνθρωποι. Γιατί δίπλα τι είναι, τι γίνεται? Βανδαλισμοί της Μουρλής. Έχεις δει ποτέ στη ζωή σου γυναίκες μόνες και ασυνόδευτες? Όχι. Καλύτερα και δεν θα παντρευόσουν. Θα τ' άλλαζες το φίλο. Σαν δαιμονισμένες κάνε. Απαπα, είναι της φοβάται το μάτι σου. Και τη Φόφη. Κυρίως η Φόφη, καλέ. Σαν λυσάνα χορεύει, σαν να είναι η τελευταία της νύχτα. Λες και ότι δεν θα παντρευτεί αύριο, αλλά θα πάει στη Λεμιτό μου. Α, δεν γίνεται. Πάω να δω. Καλέ, δεν κάνει. Πού πας? Τι από τώρα, φεύγεις? Θέλει να πάει στις γυναίκες δίπλα. Πρέπει να δεν κάνει να δεις την Ήφη, δεν το ξέρεις. Όχι, όχι, είναι γρουσουζιά. Γρουσουζιά. Άντε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πράγματα. Βρε, έτσι είναι το έτοιμο και τι θα κάνεις. Ρε, Μπάμπη, ένα βράδυ δεν αντέχεις. Μεγάλη γρουσουζιά, λέμε. Μεγάλη, ε. Εντάξει, άμα είναι μεγάλη. Εντάξει, κάτσου. Εσύ, Αντώνη, κοιμηθήκαμε. Ρίξε ένα ζεμπέκικο έτσι να κουνηθούμε, δηλαδή, γιατί... Πάμε ένα ζεμπέκικο για τον Μπάμπη. Τα πόδια μου πλαστήκαν.